Να καθησυχάσει την αγωνία των Λαρισαίων, επιχείρησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, την ώρα που η πόλη είναι από τις πιο επιβαρημένες περιοχές. Όπως δήλωσε ο κύριος Ζαούτσος, δεν πρέπει να έχει κανείς αμφιβολία ότι ο Δήμος Λαρισαίων προβαίνει σε ουσιαστικές απολυμάνσεις. Θα πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι οπουδήποτε κυκλοφορεί η υδροφόρα μετά τον Μάρτιο, εκτός από το νερό που χρησιμοποιείται για πλήσιμο πλατείων, είτε δρόμων, είτε κλπ., έχει πάντα μέσα και απολυμαντικό. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται η απολύμανση σε όλη την πόλη. Το πρόγραμμα που είχαμε και θα συνεχίσουμε μετά, το σταμάτησαμε τώρα λόγω του κορονοϊού, σε συνοικίες που πάμε με μηχανήματα και καθαρίζουμε, και εκεί παντού υπάρχει απολυμαντικό. Γίνεται μια εκτεταμένη απολύμανση στην πόλη όσον αφορά τις πλατείες, τους οδούς κλπ., όπως και στις περιοχές όπου συχνάζει πλέον κόσμος. Παραδείγματος χάρη στο ποτάμι, παραδείγματος χάρη στο Αλκαζάρ κλπ. Οπουδήποτε πέφτει νερό αυτή τη στιγμή έχει και απολυμαντικό μέσα. Απευθύνει δε από την πλευρά του έκκληση για τήρηση των μέτρων προκειμένου να αρχίσει και στη Λάρισα η μείωση των κρουσμάτων. Ανησυχία φυσιολογικό είναι να υπάρχει από τον κόσμο. Εμείς θα κάνουμε πάλι μια έκκληση στον κόσμο να εφαρμόζει τα μέτρα που ανακοινώνονται, ειδικά τη μάσκα, την καθαριότητα των χεριών κλπ. Και τις αποστάσεις, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το δεύτερο κύμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή του κορονοϊού. Υπάρχουν κρούσματα. Η πόλη είναι σε δύσκολη κατάσταση, έτσι το γνωρίζουμε όλοι, και είναι ακόμα περισσότερο επιτακτική ανάγκη να εφαρμόζουμε τα μέτρα.